Με νέα δεδομένα λειτουργεί πλέον η εστίαση στον Άγιο Νικόλαο, αφού η λειτουργία των καταστημάτων παρατείνεται μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Για δώρον άδωρον κάνει λόγο ωστόσο η πλειοψηφία των καταστηματαρχών αλλά και των εργαζομένων σε εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ της πόλης, καθώς όπως εκτιμούν τα νέα δεδομένα δεν θα αλλάξουν επί της ουσίας την υφιστάμενη κατάσταση. Υπάρχουν κάποια μπαρ, κάποιες καφετέριες, οι οποίες ο μεγάλος του τζίρος γίνεται τα βράδια. Αυτό δεν θα καταφέρει, μία ώρα αυτή δεν θα καταφέρει κάτι ιδιαίτερο στα ταμεία τους. Σίγουρα είναι κάτι θετικό για μας αυτό. Θα φανεί τις επόμενες μέρες πώς θα πάει. Μακάρι να υπάρχει ανταπόδοση προς τον κόσμο. Αλλά εντάξει, είναι λογικό να μην υπάρχει γιατί ο κόσμος ζορίζεται το τελευταίο καιρό. Η νύχτα, καλώς ή κακώς, είναι εδώ στην Ελλάδα από τις 11 και μετά. Εντάξει, είναι μια ώρα παραπάνω δουλειάς. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια, η σεζόν τελείωσε, είναι λίγο αργά τώρα. Δυσαρέσκεια επικρατεί επίσης και για το γεγονός πως η τροποποίηση των μέτρων συμπίπτει με το τέλος της παράδοξης τουριστικής σεζόν που φέτος κύλησε στη σκία πρωτόγνωρων δυσκολιών εξαιτίας της πανδημίας. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο, ειδικά στην περιοχή μας που δεν είχαμε κρούσματα με τον κορονοϊό. Θα μπορούσε αυτό να είχε εφαρμοστεί λίγο πριν, έτσι ώστε το διάστημα που είχαμε και τουρίστες. Τοπικά, όσον αφορά την πόλη μας, οι μήνες αυτές είναι πολύ ιδιαίτεροι, οπότε από τη μία ο κόσμος έχει συνηθίσει 12 η ώρα και μπαίνει σπίτι του πιο νωρίς και από την άλλη οι μήνες είναι λίγο μαύρα αυτή για την πόλη μας. Ποια ανάσα για την κοινωνία τώρα, το ψόφισε ο γάιδαρος, τελείωσε η σεζόν, δεν θα γίνει τίποτα. Στον αντίποδα οι πολίτες χαρακτηρίζουν ως μικρή ανάσα την επίμαχη παράταση αφού έστω και για μία παραπάνω ώρα μπορούν να κρατάνε την πόλη τους τα βράδια ζωντανή. Δεν είναι αρκετή, αλλά εντάξει, δεν ξέρουμε αν είναι και ασφαλή ακόμα για να πάει παραπάνω, ας πούμε. Σίγουρα δεν είναι αρκετή, αλλά είναι μια ανάσα σίγουρα. Λίγο έχουμε στριμωχτεί όλοι και μας φαίνεται πολύ περίεργο και ψυχολογικά έχουμε πέσει και όλοι και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, φυσικά και εμείς σαν πελάτες. Αλλά τώρα πιστεύω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνει ο κόσμος να προσέχει και το μία ώρα μπορεί να γίνει αργότερα περισσότερο και να ανέβουμε λίγο. Πάντως οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στην εστίαση διατηρούν την ελπίδα ότι στο κοντινό μέλλον το ωράριο θα παραταθεί ακόμα περισσότερο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να καλύψουν ένα μέρος από τη ζημιά της πανδημίας, έστω και κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.